Με κάθε τρόπο προσπαθούν οι τράπεζες να σταματήσουν την αιμορραγία ρευστού που προκαλούν οι καταθέτες, οι οποίοι σηκώνουν τα χρήματά τους φοβούμενοι ενδεχόμενη κατάρρευση των τραπεζών. Ήθελα 10.000 ευρώ να σηκώσω και δεν μπορούσαμε να τα σηκώσουμε τα χρήματα αυτά. Και τελικά τι έγινε? Τίποτα. Λίγα-λίγα μας είπανε. Λίγα-λίγα. Τώρα τι να πούμε, τα χρήματά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας. Οι τράπεζες προσπαθούν να καθησυχάσουν τους πελάτες τους, ενώ τους αποτρέπουν τεχνιέντος από προσπάθειες μεταφοράς των χρημάτων τους στο εξωτερικό. Ο κόσμος φοβήθηκε με αυτά που έγιναν. Και τα σήκωσε. Και τα σήκωσε. Και γι' αυτό οι τράπεζες πανικοβλήθηκαν. Έμειναν μόνο οι φτωχοί μέσα. Γι' αυτό μας αφήνουν. Είναι σκληρή αυτή η πολιτική, διότι πρέπει ο κάθε καταθέτης να μπορεί να εκμεταλλεύεται τα χρήματα που έχει στην τράπεζα κατά το δοκούν. Έτσι, αποφεύγουν ή δυσκολεύουν τις διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμών στο εξωτερικό και με συγκεκριμένες οδηγίες και επιχειρηματολογία που έχουν μοιράσει και εντύπωση, κατευθύνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους να χειρίζεται δύσκολες περιπτώσεις πανικόβλητων πελατών που τρέχουν να σηκώσουν τα λεφτά τους. Νόμιμο σαφώς και δεν είναι. Καμία απαγόρευση δεν υπάρχει στην κίνηση των χρημάτων, των καταθετών, ούτε για τις αναλύσεις, πολύ περισσότερο για τις καταθέσεις. Τώρα, αν κάποιο κατάστημα που μπορεί να είναι περιφερειακό δεν έχει εκείνη τη στιγμή στο ταμείο του τα απαιτούμενα διαθέσιμα για να δώσει, ας πούμε, μια ανάληψη 100.000, μπορεί να ζητήσει και να τους πει ελάτε σε μία ώρα δύο για να κάνει χρήματα αποστολή για να προμηθευτεί το ποσό που του λείπει. Αλλά ότι δεν στα δίνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος είναι να καταφύγει στον εισαγγελέα μας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, οι τράπεζες επιμένουν ότι οι καταθέσεις δεν κινδυνεύουν, εξακολουθούν να έχουν την εγγύηση του κράτους και δεν έχουν καμία σχέση με αναδιαρθρώσεις και επιμηκύνσεις του κρατικού χρέους. Πάντως, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τους τελευταίους τρεις μήνες, οι Έλληνες καταθέτες έχουν κάνει αναλήψεις ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.